Να γίνονται οι σωστές ενέργειες προκειμένου οι παγκόσμιες ημέρες να καθιερώνονται στη συνείδησή μας στην πράξη. Αυτό ήταν ένα από τα κυριότερα μηνύματα που εξέπεμψε ο αντιστράτηγος εν αποστρατεία Θανάσιος Γαλάνης με αφορμή τον εορτασμό της Διεθνούς ημέρας μνήμης για τα θύματα του Ολοκαυτώματος που τιμάται στις 27 Ιανουαρίου. Πράγματι είναι πολύ καλά, αλλά να μην μείνουν μόνο στις θεωρίες και να βρουν και πρακτικά μέτρα να μπορούν να επιβληθούν και να μην γίνεται κατ' επιλογή και υπάρχουν δυστυχώς κράτη και λαοί οι οποίοι έχουν κάνει πάρα πολλά. Το μήνυμα όμως είναι καλό και καλό να δίνεται δημοσιότητα από τα μέσα μαζικής ενημέρωνης να ενθυμούνται οι παλιοί και να διδάσκονται οι νέοι. Η πρώτη χρήση του όρου Ολοκαύτωμα ανάγεται στις αρχές του 20ου αιώνα. Εξορισμού υποδηλώνει το διωγμό και τη συστηματική θανάτωση εθνικών, κοινωνικών, οικονομικών ή άλλης φύσεως, πληθυσμιακών και μη ομάδων. Η εκτεταμένη αναφορά στον όρο έγινε στο πλαίσιο και στον απόϊχο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, μόλις έγιναν γνωστές οι αδιανόητες κτηνοδίες της ναζιστικής Γερμανίας που οδήγησαν στο θάνατο εκατομμυρίων αθώων ανθρώπων. Ο ΙΕ αποφάσισε να τιμά το σύνολό τους με την καθιέρωση της Διεθνούς ημέρας μνήμης για τα θύματα του Ολοκαυτώματος το 2005. Σήμερα έχουν αλλάξει τα δεδομένα και γίνεται πιο επιστημονικά, κυρίως μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπου άρχισαν και πριν λίγο από τον Πρώτο Παγκόσμιο οι γενοκτονίες και η εξαφάνιση ολοκλήρου των πληθυσμών. Τέτοιες γενοκτονίες όπως είχαμε των Αρμενίων, των Μικρασιατών, των Ποντίων για μας. Κάθε κράτος επικαλείται τα δικά, αλλά υπάρχει διεύθυνση κανονική στα Ηνωμένα Έθνη η οποία καθορίζει ποια είναι η γενοκτονία και στη συνέχεια την κάνουν οι λαοί. Καλό το μήνυμα, πολύ καλό το μήνυμα, να θυμούνται οι παλιοί, να διδάσκονται οι νέοι. Στο σύνολο των περιπτώσεων ολοκαυτωμάτων, η τιμωρία των ενόχων ήταν και παραμένει δυσανάλογη των εγκλημάτων που συντέλεσαν. Ο στρατηγός ενδεικτικά αναφέρθηκε στη δίκη της Νιρεμβέργης στον απόϊχο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και σε αυτή την περίπτωση καταδικάστηκαν συντριπτικά λιγότεροι από το ύψος των ζωών που είτε στέρισαν είτε καταδίκασαν σε κακουχίες, στερήσεις και προβλήματα. Η δίκη της Νιρεμβέργης ήταν με το πέρας του Παγκοσμίου Πολέμου. Οι νικητές επέβαλαν τη θέλησή τους στην τιμένη Γερμανία, διότι η Ιταλία και η Ιαπωνία είχαν ξεφύγει, κυρίως στη Γερμανία και στην Ιαπωνία. Το ολοκαύτωμα των Εβραίων δεν ήταν όμως μόνο το ολοκαύτωμα, ήταν και πολλοί άλλα. Η εξαφάνιση του λαού των Εβραίων κατάφεραν όμως να επιβάλλουν τη θέλησή τους οι Εβραίοι, να τους αναγνωρίσει όλος ο κόσμος, να κάνουν παντού μνημεία και είναι η γενοκτονία, άλλοι το λένε ολοκαύτωμα, είναι παρεμφερείς έννοιες που δεν τις ξεκαθαρίζουν πλήρως. Μήνυμα, εκτιμώ, δεν ελήφθη, δεν τιμωρήθηκε. Έφυγαν πολλοί, αλλά τουλάχιστον να τιμωρούνταν μόνο οι υπεύθυνοι. Οι υπεύθυνοι δεν μπορείς να τιμωρήσεις ολόκληρες κοινωνίες, κάποιος όμως να τους τιμωρήσεις. Μετά τη δίκη της Νιρεμβέργης είχαμε τη δίκη του Ειδικού Δικαστηρίου της Χάγης για τα εγκλήματα της Ιουγκοσλαβίας. Και εκεί λίγοι τιμωρήθηκαν. Δόθηκε ένα μήνυμα, τιμωρήθηκαν. Τιμωρήθηκαν όμως όλοι οι υπεύθυνοι. Εκτιμώ, όχι.